Λοιπόν, πάμε τώρα και σε αυτό για το οποίο είχαμε προειδεάσει τον κόσμο. Να πούμε χρόνια πολλά σε έναν έτσι ζωντανό θρύλο, στη ζωντανή ιστορία του Εργοτέλη. Ακριβώς έτσι, πραγματικά μια ξεχωριστή φιλαθλή παρουσία. Νομίζω ότι ο κάθε εργοτελίτης, αλλά και όχι μόνο, έχει τη χαρά να γνωρίζει τον κύριο Χαρίδημο Βιδάκη, ο συνάδελφος ο Γιώργος Μίκος που τον βλέπουμε βρίσκεται στο σπίτι του, καθώς γιορτάζει, κλείνει τα 99 και μπαίνει στα 100. Χρόνια πολλά, κύριε Χαρίδημε. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στον κύριο Χαρίδη μου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία και Νικολέτα. Καταρχάς, να σας πω ότι ο κύριος Χαρίδημος Βιδάκης δεν μπορεί να σας ακούσει. Θα του μεταφέρω εγώ ό,τι θέλετε να του πείτε. Σας εύχονται χρόνια πολλά από το στούντιο της εκπομπής Κρήτη Σήμερα, της Κρήτη TV. Ο κύριος Χαρίδημος Βιδάκης, ο οποίος μπήκε στα 100 του χρόνια, ένας πραγματικά ζωντανός θρύλος του Εργοτέλη, παίζοντας περισσότερα από 20 χρόνια στην αγαπημένη του ομάδα, αλλά και όχι μόνο, αλλά δεν υπηρέτησε τον Εργοτέλη μόνο από το πόστο του ποδοσφαιριστή, τον υπηρέτησε και σαν φροντιστής, τον υπηρέτησε και σαν μέλος της διοίκησης, όπως υπηρέτησε και άλλους συλλόγους. Ο κύριος Χάρης, που γεννήθηκε, να πούμε, στο χωριό Αγιές Παρασκές, αρκετά κοντά μας, αλλά η μοίρα του τον έφερε πολύ γρήγορα στο Μαρτινέγκο. Κύριε Βιδάκη, να τα χιλιάσετε. Ευχαριστώ, να σας ευχηθούμε. Ναι, ναι. Μια ζωή ήσασταν στα γήπεδα, ναι. Νομίζω από πολύ μικρή ηλικία. Από 36 ετών έπαιξα στην Εγώη. Τα μετέπειτα μετά τον πόλεμο πήγα στην Αλβανία, έκατα στην Αθήνα και έπαιξα στον Πανεώνιο και στην Ίσου Πλάκας. Παιχνίδια πολλά. Επίσης στην Κρήτη γύρισα μετά το 50 περίπου, έπαιξα στον Εργοτέλη και είχαμε καλό ποδόσφαιρο. Δεν είναι όπως τώρα, από σκοτώνονται οι ποδοσφαιριστές. Εμείς παίζαμε σκληρό γήπεδο και παίζαμε πολύ ωραία και αγαπιόμαστε κιόλας. Έπαιζα με τον Καρά, με τον Γεράσιμο, με τον Βάβουλα, με τους διάφορους παίκτες όφη, οποίοι παίζαμε μαζί ωραίο ποδόσφαιρο. Ο συμπαίχτης σας, ο Καράς, ο Γιώργος, είναι και αυτός στη ζωή. Είσαστε πολύ κοντά στην ηλικία. Έχω το γραφείο, τον αγαπώ και τον πιστεύω. Επίσης αγαπούσα και όλες τις ομάδες του Ηρακλείου. Δεν είναι ψέματα, έκανα και προπονητή στον Ηρακλείο και στην Πολυμινοϊκή. Κύριε Βιδάκη, πριν από μάλλον 2 χρόνια το πολύ, πηγαίνατε και στο γήπεδο. Πηγαίνατε στο Παγκρίτιο με το γιο σας στον Ηρακλή και βλέπατε τον Εργοτέλη. Βεβαίως τον έβλεπα. Τον αγαπούσα πάρα πολύ. Ο Εργοτέλης και ο Όφη ήταν καλές ομάδες εδώ στο Ηράκλειο, επειδή όλος ο κόσμος τον παρακολουθούσε και τον εννοούσε. Και ακόμα αγαπώ εγώ τον Εργοτέλη πάρα πολύ. Έχει λίγο βελτιωθεί και τον Όφη είναι λίγο στημένη η κατάσταση. Δεν ξέρω γιατί. Γιώργο, να ρωτήσουμε που κάτι. Μπορούμε να πούμε ότι. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, Μαρία. Ο κύριος Βιδάκης είναι πραγματικά ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του Εργοτέλη. Έτσι, έχοντας πλούσιες αναμνήσεις, θα θέλαμε να μας μεταφέρει τι είναι αυτό που είναι πιο χαρακτηριστικά χαραγμένο στη μνήμη του από αυτή την πολύχρονη ιστορία του Εργοτέλη. Κύριε Βιδάκη, μας ρωτάει η Μαρία Πετρούτσου, η συνάδελφος από το στούντιο, τι είναι αυτό που είναι χαραγμένο περισσότερο στη μνήμη σας, τι θυμάστε περισσότερο από τα χρόνια που ήσασταν στον Εργοτέλη. Εγώ στον Εργοτέλη θυμάμαι την κατοχή που ήρθε πάνω στον Μαρτινέγκο και ανέβηκα από το γεωργικό κήπο με την οικογένειά μου και πήγα στο γήπεδο. Και μετέπειτα με ήρθαν οι φαντάροι και κάθισα εκεί πέρα. Τη Χούντα. Ήμουν εκεί. Μετέπειτα έπαιξα λίγο ποδόσφαιρο, αλλά πολλά χρόνια περίεργα στον Εργοτέλη. Κύριε Βιδάκη, είχατε πετύχει και ένα γκολ με τον Εργοτέλη που το θυμάστε χαρακτηριστικά. Ναι, βεβαίως, με τον Όφη είχα πετύχει γκολ. Είχα πετύχει με τον Ηρόδοτο. Στα τέρμπι σκοράρατε. Ναι, ναι, ναι. Με τον Όφη, με τον Ηρόδοτο. Με τον Ηρόδοτο, με τον Εθνικό που είχα βάλει 3 γκολ. Πολλά παιχνίδια. Γιώργο, βλέπουμε τις φωτογραφίες. Αν θέλει να τις δει, να μας κάνει ένα σχόλιο ο κύριος Βιδάκης. Πού είναι αυτές οι φωτογραφίες. Βεβαίως, Μαρία, απλά να προσθέσω για να γνωρίζει και ο κόσμος ότι εγώ εδώ τις βλέπω με μια μικρή καθυστέρηση. Mm-hmm. Όμως εδώ βλέπουμε τον Χαρίδημο τον Βιδάκη με τη φόρμα του Εργοτέλη. Μιλάμε για δεκαετία του 50 στο Μαρτινέγκο, ίσως και παλαιότερα λίγο.
Βλέπουμε φωτογραφίες χαρακτηριστικές της εποχής με τις ενδυμασίες της ποδοσφαιρικές της εποχής. Φωτογραφίες πραγματικά ρετρό. Και τις επισκέψεις που έκανε ο ίδιος στην ομάδα του Εργοτέλη, γιατί γνωρίζουμε ότι αγαπάει πολύ και τα νέα παιδιά τα οποία ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρίσκεται κοντά τους. Αυτή η φωτογραφία, Νικολέτα, τώρα είναι με τα παιδιά των νέων του Εργοτέλη. Είναι πάντα κοντά στα μικρά παιδιά. Έχει ξεχωριστή αδυναμία. Είναι στο Μαρτινέγκο. Τον είχαν τιμήσει από τη διοίκηση. Εδώ είναι ο ίδιος ο Χαρίδημος ο Βιδάκης με το άψογο ποδοσφαιρικό του στυλ στα παλιά χωμάτινα γήπεδα που πραγματικά ήταν δύσκολο να παίξει ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι οι παλιές φωτογραφίες είναι από το αρχείο των αθλητικών ιστοριών στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Και νομίζω, Νικολέτα, ότι είναι ιδιαίτερα. Και θέλω να του δώσεις λίγο το μικρόφωνο να μας περιγράψεις και πώς νιώθει που βλέπει αυτές τις φωτογραφίες, τα νιάτα του, τα ποδοσφαιρικά. Δεν ξέρω αν έχουμε προλάβει, πριν ρωτήσω αυτό που λες, Νικολέτα, αν έχουμε προλάβει να δούμε και μια χαρακτηριστική φωτογραφία με ολόκληρη την ομάδα του Εργοτέλη. Υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος που το λέω αυτό, διότι υπήρχε και ένα πρόσωπο έκπληξη σε αυτή τη φωτογραφία. Τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή, νομίζω ναι. Θα τη δεις και εσύ. Είδαμε πριν μια φωτογραφία του Εργοτέλη με την ΑΕΚ και τώρα βλέπουμε μια φωτογραφία, κύριε Βιδάκη, στην οποία είναι ο γιος σας ο Ηρακλής, είναι 50 και πλέον χρόνια πριν και ο πιτσιρικάς, πρέπει να πούμε, Μαρία και Νικολέτα, δεν είναι άλλος από τον διάσημο ηθοποιό, το παιδί θαύμα της εποχής, τον Βασιλάκη Καΐλα, ο οποίος για όσους, ειδικά για τους παλιούς, έβλεπαν τις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ήταν το παιδί που έπαιζε μόνιμα στις παλιές ελληνικές ταινίες. Είναι μια εκπληκτική φωτογραφία με τον Βασιλάκη. Να μας πείτε, κύριε Βιδάκη, όταν βλέπετε αυτές τις φωτογραφίες, πώς νιώθετε? Συγκινούμε πάρα πολύ. Ήταν και ο γιος σας ο Ηρακλής αυτή τη φωτογραφία. Βεβαίως. Και η Μαρία ήταν με τον Ιωάννη. Και ο καλός σας φίλος ο Στέφανος Οστιακάκης που είναι εδώ μαζί μας. Πολύ καλό παιδί. Τον γνώρισα, τον πήρα στον Εργοτέλη και τον Τσαβρουλάκη και τον Παπαδόπουλο. Είχα πάρει πολύ. Και είχα πάρει βεβαίως και στην Πάτρα, η οποία είχα πάρει ένα από εκεί ποδοσφαιριστή. Και είχα πάρει και τον ποδοσφαιριστή ένα καλό. Το Θωμάκο. Ήταν πολύ καλός ποδοσφαιριστής για τον Εργοτέλη. Μ' αγαπούσανε πάρα πολύ. Βρίσκατε και ταλέντα της εποχής και τα... Παπαδόπουλο. Και μάλλον προσπαθούσατε να τα στείλετε στον Εργοτέλη για να μην πάνε σε άλλη ομάδα, έτσι. Άκου, τα ταλέντα. Πασιαδάκης, Δαβελάκης, Σκανδαλάκης και το Χατζιανάκη. Τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο που έκανε μεγάλη καριέρα. Ναι, τον είχα πάρει εγώ. Γιώργο, είναι και ιδιαίτερα συγκινημένος, πρέπει να σας πω, αλλά έχει πολύ καλή μνήμη, όπως καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι πραγματικά το Μαρία, ναι, σε ακούω. Θέλω έτσι, έχω μια απορία. Φτάνοντας έτσι τα 100 χρόνια, υπάρχει κάτι το οποίο έχει ως ανεκπλήρωτο όνειρο ο κύριος Βιδάκης? Ναι, νομίζω πως είναι πάρα πολύ όμορφη ερώτηση. Ρωτάει η Μαρία Πετρούτσου από το στούντιο, είναι κάποιο όνειρό σας? Έχω τα ζήσει ένα αιώνα ζωής που δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί και θέλετε να εκπληρωθεί? Ναι, βεβαίως. Να τα ακούσουμε. Να δείτε τον Εργοτέλη ξανά στην μεγάλη κατηγορία. Βεβαίως. Και τον Όφη, βεβαίως, όχι τον Εργοτέλη, αλλά και τον Όφη. Γιατί είναι καλά. Ναι, είναι ήδη. Αλλά τώρα έμαθα ότι ο Εργοτέλης πάει λίγο πιο καλά. Έτσι. Και ο Όφης έχει λίγο στραπάσο πάρει. Δεν ξέρω γιατί. Ενώ στα αθλητικά παιχνίδια έκανε καλά παιχνίδια εδώ, μετά μόλις άρχισε το ποτάλημα, άρεσε την καταλάβηση δηλαδή. Να ρωτήσω εγώ κάτι για να καταλάβουν και οι σημερινοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο νέοι. Εσείς παίρνατε, είχατε κάποια αμοιβή όταν παίζατε ποδόσφαιρο? Όχι. Είχατε ποτέ αμοιβή? Όχι. Μονάχα ο Ανδριαδάκης της Εγώης που μου έδωσε μια φορά 200 δραχμές. Εγώ ενίκησα τότε στον Εργοτέλη. Όταν έπαιζα. 200 δραχμές ήταν το πριμ τη εποχή, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Γιώργο, είναι μιλάμε... και κάποιος άλλος εκεί που θέλει 200 να μιλήσει. Ναι, βεβαίως. Έχουμε κοντά μας έναν ακόμα παλέμαχο του Εργοτέλη με μεγάλη ιστορία. Και μάλιστα η φωτογραφία που είδαμε με τον Βασιλάκη τον Καΐλα, η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι και από το δικό του αρχείο. Ο κύριος Τιακάκης ο Στέφανος, που ήταν ένα από τα παιδιά
που εντόπισε ο Χαρίδημος ο Βιδάκης και τον έφερε κοντά στον Εργοτέλη και να αγαπήσει την ομάδα. Και είναι πάντα κοντά του σε όλες τις μεγάλες στιγμές και στα γενέθλιά του δεν μπορούσε να λείψει. Κύριε Εστιακάκη, ο Χαρίδημος ο Βιδάκης είναι πάρα πολλά. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για τον Εργοτέλη και το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο. Βεβαίως, γι' αυτό ήρθα επί τούτου από τον Άγιο Νικόλαο προλίγου για να τον τιμήσω και του εύχομαι να ζήσει ακόμα πάρα πολλά χρόνια και να, είναι, και να έχει και την υγεία του. Εσείς τον είχατε στην ομάδα. Είχα φροντιστεί. Όταν ήρθα εγώ 16 ετών από τις Μοίρες, ήρθα εδώ στον Εργοτέλη. Ο Χαρίδημος ήταν σαν πατέρας μας. Αυτός μας ετοίμαζε τις στολές μας, τα ντουλαπάκια μας, να είναι καθαρές, να έχουμε το ζεστό νερό να κάνουμε μπάνιο μετά την προπόνηση, να μας δώσει το αναψυκτικό μας. Τον είχαμε σαν πατέρα μας. Και βέβαια και ποδοσφαιρικά, επειδή ήξερε καλά ποδόσφαιρο, σίγουρα και θα σας είχε δώσει και συμβουλές. Και συμβουλές, πάρα πολλές συμβουλές. Και τον αγαπώ πάρα πολύ. Έχετε νομίζω, ετοιμάσει, Μαρία Γιώργο, και Νικολέτα, ότι... Έχετε ετοιμάσει εκεί κάποια τούρτα, κάποια έκπληξη στον κύριο Χαρίδημο, γιατί βέβαια, να του κόψουμε και την τούρτα στον βέβαια, αέρα, να του πούμε τα χρόνια μας πολλά. Το περιμένουμε με αγωνία, γιατί έχουμε και μικρά παιδιά και εγγονάκια και δυσέγγωνα εδώ. Πόσα εγγόνια, οπότε, πόσα δυσέγγωνα έχει ο κύριος Χαρίδημος. Κύριε Χαρίδημε Βιδάκη, πόσα εγγόνια και πόσα δυσέγγωνα έχετε, ρωτάνε. Εγγόνια έχω τέσσερα. Τέσσερα. Ένα αγόρι, ο οποίος είναι στην Αγγλία, και δύο κορίτσια, τα οποία και αυτά είναι στην Αγγλία. Mm-hmm. Να τα χαίρεστε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Γιώργο, να και ανακόψω... Βέβαια, να πούμε να ότι... Να και τα παιδιά μέσα, ναι. Να τα δούμε όλα. Αν είναι εύκολο να φωνάξουμε και τα παιδάκια, να είναι όλοι κοντά... Γιατί περιμένουν όλοι εδώ να του πούν και το τραγούδι, έτσι. Ωραία, λοιπόν, να το πούμε. Γιώργο, ξέρεις ότι είμαστε και σε τηλεοπτικό χρόνο. Να πούμε και το τραγούδι στον κύριο Χαρίδημο, γιατί είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή και εμείς χαιρόμαστε να φιλοξενούμε τέτοιες στιγμές στην εκπομπή. Τους ακούτε, πιστεύω. Να φορτίζεις τις νιώτες το φως και όλοι να λένε να ένας ο φως. Έλα, σβήσε. Τις ευχές μας. Να είναι τις πάντα, ευχές μας. Να είναι πάντα καλά. Ναι, ότι μεταφέρεις, Γιώργο, τις ευχές μας και εδώ από το πλατό της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ. Έχει τις ευχές από τη Μαρία, την Πετρούτση και την Νικολέτα της Φακιανάκη. Θέλει κάτι να σας πει τελευταίο. Βεβαίως. Αγάπη μου, έχω δει στην τηλεόραση και ήθελα μια φορά να σας γνωρίσω. Είμαστε ακόμα στον αέρα. Με ναι. Μεγάλη μας χαρά. Να σε γνωρίσω. Αυτό η κοπέλα μου. Ναι, να έρθείτε. Ναι. Να έρθείτε. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και το δικό μας κομμάτι στην τούρτα. Θα σας φυλάξω. Φυλάξε μας και εμάς, Γιώργο, και σε μένα και στη Μαρία ένα κομματάκι τούρτα. Την περιμένουμε πώς και πώς. Βεβαίως, βεβαίως. Να είναι πάντα καλά. Πάντα να είναι καλά. Τούρτα Εργοτέλης και τούρτα μπάλα, έτσι. Ωραία, μια ζωή με μια μπάλα. Τούρτα, ωραίες στιγμές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο Μημίκο, ευχαριστούμε και εσένα για την πολύ ωραία αυτή ζωντανή σύνδεση. Τις ευχές μας στον κύριο Χαρίδημο και σε όλη την οικογένειά του και σε όλους όσοι βρίσκονται εκεί. Να είναι πάντα καλά. Ωραίες στιγμές. Πάρα πολύ ωραίες. Πραγματικά να είναι καλά, να χαίρεται την οικογένειά του και να τον χαίρονται τον κύριο Χαρίδημο.